εξαιρετικό σημείο για όλη την Ευρώπη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του Eurogroup, της Ευρωομάδος, του κυρίου Dijsselbloem, για την όλη συζήτηση και ουσιαστικά συμμετείχε στη συζήτηση ως ένας ισότιμος εταίρος για να μπορέσουμε να οδηγηθούμε σε συγκεκριμένα αποτελέσματα σήμερα. Υπήρξε μια συμφωνία αναφορικά με τα δημοσιονομικά μέτρα και τις αντίστοιχες μεταρρυθμίσεις. Μιλάμε για ένα πακέτο μέτρων το οποίο έρχεται να ολοκληρώσει την πρώτη αξιολόγηση και μόλις έχουμε τα επιπλέον προβλητικά μέτρα θεσμοθετημένα, θα υπάρχει η εκταμίευση των κονδυλίων από πλευράς του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης. Τις επόμενες δύο εβδομάδες, η Euro Working Group, η Ευρωομάδα, θα εργαστεί έτσι ώστε στις 24 Μαΐου να είμαστε έτοιμοι με τις διάφορες πτυχές του ζητήματος της συμφωνίας να είναι έτοιμα προς ομόφωνη ψήφιση. Θα ήθελα να πω ότι σε ό,τι έχει να κάνει με το δεύτερο κομμάτι της συμφωνίας των μέτρων, συζητήθηκε ο μηχανισμός που έρχεται να καλύψει τις διαφορές που έχουν να κάνουν με το δημοσιονομικό πλεώνασμα. Υπάρχει μια συμφωνία να προχωρήσουμε στα πλαίσια της ελληνικής πρότασης. Έγιναν συγκεκριμένες βελτιώσεις από αυτού, έτσι ώστε να μπορέσουμε να υποβάλουμε τις πρώτες μας προτάσεις και η Ευρωομάδα τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες θα μπορέσει να καταλήξει σε κάποια τεχνικά εκκρεμή ζητήματα. Όμως, θα ήθελα να πω ότι σε ό,τι έκανε η ελληνική πλευρά, έγινε αποδεκτό ότι η πρότασή μας αποτελεί τη βάση για την όποια συζήτηση. Δευτερευόντως, η Ευρωομάδα θα εργαστεί και θα ζητήσει τις επόμενες δύο εβδομάδες για να μπορέσει να καταλήξει σε συγκεκριμένες προτάσεις για τη συζήτηση που είχαμε σήμερα αναφορικά με το διαδικασία αυτή του Eurogroup. Ήταν μια πρώτη συζήτηση που κάναμε περί του χρέους στα πλαίσια με συγκεκριμένες προτάσεις και ανταλλαγή απόψεων των Υπουργών Οικονομικών. Συζητήθηκαν όλα τα ζητήματα και αν όχι όλα, σίγουρα υπήρχε μια ξεκάθαρη αίσθηση ότι οι άνθρωποι θέλουν να επιλύσουν το ζήτημα και βεβαίως να αποτελέσει το χρέος ένα κομμάτι της συνολικής συμφωνίας. Υπάρχει επίσης μια συμφωνία, θα υπάρχουν τρία συγκεκριμένα επίπεδα στη ζήτηση του χρέους. Το πρώτο επίπεδο έχει να κάνει με το τι μπορεί να γίνει σε βράχη πρόθεσμο, δηλαδή τι μπορεί να ξεκινήσει από τη αφή στιγμή της εκταμίευσης των ποσών προς την Ελλάδα. Ένα δεύτερο επίπεδο που έχει να κάνει με το μέσο πρόθεσμο επίπεδο, όπου αυτή τη φορά θα αξιολογήσουμε συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα μπορέσουν να εφαρμοστούν το 2008 και έπειτα, υπό την προϋπόθεση ότι η ελληνική κυβέρνηση θα έχει και τις δύο πλευρές καλυμμένες και βεβαίως θα μπορέσει να ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Και σε ένα τρίτο επίπεδο μιλάμε πλέον για μάκρο πρόθεσμα, όπου αυτή τη φορά μιλάμε περί της ωριμότητας του ελληνικού χρέους σε ένα βάθος χρόνων 30 χρόνων. Εκεί λοιπόν θα δούμε τι θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε ως μέτρα. Είναι με μεγάλη μου ανακούφιση που σας λέω ότι αρχίζουμε να μιλάμε επιτέλους περί της διαδικασίας της καλύτερης διαχείρισης του χρέους, του τι μπορεί να γίνει και στα τρία αυτά επίπεδα και βεβαίως ότι θα πρέπει όλοι μας να ξεκινήσουμε να εργαζόμαστε έτσι ώστε να δημιουργήσουμε μια συνθήκη όπου η Ελλάδα θα μπορέσει να ξεπεράσει τον σκόπελο και να συνεχίσει. Στις 24 Μαΐου στην τακτική συνέλευση θα υπάρξει, θέλω να πιστεύω, συγκεκριμένη συμφωνία βάσει των επιπλέον προβλητικών μέτρων που θα πρέπει να θεσμοθετήσουμε και να υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία για να φτάσουμε σε μια τελική μορφή αυτών των μέτρων για να μπορέσουμε πλέον να ολοκληρώσουμε όλες τις διαδικασίες μέχρι τις 24 Μαΐου. Και βεβαίως θέλω να πιστεύω ότι όλοι μας πιστεύουμε ότι το ζήτημα του χρέους θα μπορέσει και αυτό να μπει μέσα στην ευρύτερη εικόνα. Αυτό χρειάζεται η Ελλάδα, αυτό φυσικά χρειάζεται και ζητείται και από τους πιστωτές. Μία δηλαδή πραγματικότητα που λέει ότι η Ελλάδα γυρίζει σελίδα και ότι ο φαύλος κύκλος των τελευταίων δύο χρόνων, όπου είχαμε μέτρα, είχαμε ύφεση, είχαμε επιπλέον μέτρα, τελειώνει και η Ελλάδα έχει το πράσινο φως από τους πιστωτές της και από την Ευρωομάδα να μπορέσει να συνεχίσει έχοντας
τη συγκεκριμένη αποδοχή αναφορικά με αυτά τα μέτρα, για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε να επιστρέφουμε βεβαίως τις οφειλές και βεβαίως να υπάρξουν χρήματα στις τράπεζες και να μπορέσει σιγά σιγά να ξεκινήσει και η διαδικασία επενδύσεων προς την Ελλάδα. Φυσικά όλα δεν έχουν επιληθεί, αλλά νομίζω πολλά ζητήματα επιλύθηκαν σήμερα. Και σίγουρα υπάρχει προσδοκία από όλες τις πλευρές όλα αυτά τα κομμάτια του puzzle να έχουν πλέον ολοκληρωθεί στην εικόνα μέχρι τις 24 Μαΐου. Μόνο 4 ερωτήσεις παρακαλώ. Ποια είναι τα τυχόν νομικά προσκόμματα που θα υπάρξουν αναφορικά με τα συγκεκριμένα μέτρα? Θα γίνει αυτό, για παράδειγμα, σε ετήσια βάση? Κοιτάξτε, θα ήθελα να πω το ρεύμα αναφορά τον μηχανισμό. Ναι, κοιτάξτε, ο μηχανισμός θα γίνεται σε ετήσια βάση. Τον Μάιο μήνα θα έχουμε τα αποτελέσματα της Eurostat για τον μήνα Απρίλιο. Άρα λοιπόν, μιλήσουμε για τον Απρίλιο του 2017, τον Μάιο του 2017, τον Απρίλιο 2017, διορθώνει ο μιλητής, θα έχουμε τα συγκεκριμένα αποτελέσματα αναφορικά με το πλεώνασμα του προϋπολογισμού για την προηγούμενη χρονιά. Άρα λοιπόν, το 2016 ο στόχος, όπως ξέρετε, είναι συγκεκριμένος και είναι στο 3,5%, και μάλιστα πιστεύω ότι θα φτάσει και πάνω από αυτό το στόχο, αλλά έτσι για στα πλαίσια της διευκόλυνσης συζήτησης θα ήθελα να πω ότι εάν λοιπόν είναι για 0,3 ή υπάρχει μια μικρή διαφορά στο 0,5, θα υπάρξει ένα προεδρικό διάταγμα το οποίο θα οδηγήσει σε συγκεκριμένες μειώσεις στις δαπάνες του κράτους. Βεβαίως δεν θα υπάρξουν συγκεκριμένες μειώσεις δαπανών σε συγκεκριμένα ευαίσθητα ζητήματα του προϋπολογισμού, όπως είναι για παράδειγμα η άμυνα ή η κοινωνική πρόνοια. Θα ήθελα να πω ότι σε ό,τι έχει να κάνει με το προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατατίθεται τον Οκτώβριο, ενδεχομένως να υπάρξουν κάποιες αλλαγές με ένα καλύτερο πακέτο όπου θα περιλαμβάνονται μέτρα αναφορικά με τις δαπάνες και τον περιορισμό αυτών. Αυτό είναι δεσμευτικό και από τις δύο πλευρές, λαμβάνοντας υπόψη τις νομικές ανεξάρτητες αποφάσεις που έχουν ληφθεί, και θεωρώ ότι η θέση μας είναι ξεκάθαρη και βεβαίως θα είναι νομικά δεσμευτική για την χώρα. Θεωρώ ότι υπάρχουν συγκεκριμένα ερωτήματα που έχουν τεθεί και ο κύριος Dijsselbloem πολύ ξεκάθαρα έθεσε. Σας ρωτώ λοιπόν, ποια είναι η άποψη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για αυτή την προσέγγιση των τριών χρονικών οριζόντων, μέσο πρόθεσμα, βράχη πρόθεσμα και μάκρο πρόθεσμα? Και θα ήθελα επίσης να μάθω ποια είναι η δική σας προσέγγιση αναφορικά με αυτό. Κοιτάξτε, λοιπόν, για να είμαι και εγώ όσο να τον εφήσωσο και ο κύριος Dijsselbloem, θα ήθελα να πω ότι, κοιτάξτε, το Delta Nitaf ήταν φανερά ικανοποιημένο το γνώσιο ότι συζητήθηκε το ζήτημα του χρέους. Ήταν επίσης σύμφωνο με την άποψη αυτών των τριών χρονικών οριζόντων. Άρα λοιπόν, θεωρώ ότι δεν μπήκαμε στις λεπτομέρειες κάθε ενός από αυτά τα τρία επίπεδα. Όμως είπαν ότι είναι ευτυχείς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ότι θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτή τη συζήτηση για να μπορέσουμε να δώσουμε σάρκα και οστά στη σημερινή συμφωνία με συγκεκριμένα δηλαδή μέτρων, έτσι ώστε στις 24 Μαΐου να έχουμε συγκεκριμένες λεπτομέρειες. Όπως γνωρίζετε όλοι, και αυτό δεν είναι μυστικό, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ήθελε περισσότερο να συζητηθεί το ζήτημα της ελάφρυνσης του χρέους, όμως η δική μου αίσθηση ήταν σήμερα οι άνθρωποι που συμμετείχαν στην Ευρωομάδα είχαν ανοιχτά αυτιά, θα μπορέσουν να συζητήσουν, να ξεπεράσουμε τον σκόπελο και να δημιουργηθεί ουσιαστικά ένας ανοιχτός διάδρομος απογείωσης για την Ελλάδα.
Ο κύριος Ντάισεμπλουμ δήλωσε ότι θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά αναφορικά με τα μέτρα που θα ληφθούν σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο. Τώρα, σε ό,τι κάνει με το μακροπρόθεσμο, μα ακούσαμε ότι θα δούμε τι θα γίνει. Δεν υπήρχε κάποια πολύ πολύ συγκεκριμένη εικόνα. Αυτό δεν ακούγεται ως κάτι το οποίο θα μπορέσει να συμφωνηθεί στις 24 Μαΐου με συγκεκριμένα μέτρα. Κοιτάξτε, θα ήθελα να πω ότι είναι μια πολύ διαφορετική απόφαση σε σχέση με την απόφαση του Νοεμβρίου 2012, η οποία έλεγε συγκεκριμένα ότι εάν κρίνει η Ευρωομάδα ή τα κράτη-μέλη θα πρέπει να κάνουν κάτι για το χρέος. Κοιτάξτε, σήμερα όχι απλώς έχουμε αυτή την προσέγγιση των τριών επιπέδων, αλλά θα πω ότι κυρίως σε μάκρο πρόθεσμο αλλά και σε μέσο πρόθεσμο επίπεδο, εάν κριθεί απαραίτητο να υπάρξει μια συγκεκριμένη ρήτρα, θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει τότε. Δηλαδή το 2018, αν υπάρξουν συγκεκριμένα μέτρα για το χρέος, θα γίνουν λαμβάνοντας υπόψη το προήμιο το οποίο αναφέρει ότι αυτό που χρειάζεται η Ελλάδα για να χρηματοδοτήσει το χρέος της. Άρα λοιπόν θα υπάρξει μια πιο αντικειμενική προσέγγιση του τι είναι απαραίτητο. Και νομίζω ότι αυτό απαιτούν και θέλουν και οι αγορές. Δεν αφορά τόσο πολύ τον Γερμανό ή τον Σλοβάκο ή τον Έλληνα οικονομικών αυτό. Το τι ποιος θα είναι αυτός δηλαδή το 2018 ή πιο μετά. Αλλά θα πρέπει να υπάρχουν μια σειρά συγκεκριμένων κριτηρίων του τι χρειάζεται η Ελλάδα για να έχει ένα ουσιαστικά βιώσιμο χρέος και τότε θα ληφθούν τα όποια μέτρα λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα κριτήρια. Για μένα αυτό είναι πολύ πολύ διαφορετικό σε σχέση με την απόφαση του Νοεμβρίου 2012. The opinions basically of, say, the IMF in Germany can be bridged by the 24th of May because they still seem to be quite distant from each other. Κοιτάξτε, αυτό που θα ήθελα να πω, κάτι το οποίο το έχω επαναλάβει αρκετές φορές, είναι ότι η διαφορά σε σχέση με τους προηγούμενους 3-4 μήνες, και το λέω σε προσωπικό επίπεδο, αλλά νομίζω και άλλοι δημοσιογράφοι το έχουν αντιληφθεί, είναι ότι υπάρχουν περισσότεροι παίκτες και δρόντες που θέλουν μια λύση και είναι πολύ λιγότεροι αυτοί που δεν επιθυμούν μια λύση. Και αυτή ήταν η αίσθηση που απεκόμισα σήμερα από την συνάντηση της Ευρωομάδος. Έχουμε ακόμα 2 εβδομάδες μπροστά μας, μέχρι τις 24 Μαΐου, για να μπορέσουμε να επιλύσουμε τυχόν διαφωνίες και τυχόν απόψεις οι οποίες δίστανται, έτσι ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διάθεση από όλες πλευρές να οδηγηθούμε σε μια απόφαση και εγώ προσωπικά είμαι θετικός ότι θα καταλήξουμε σε μια τέτοια απόφαση. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με το πρώτο τμήμα της συμφωνίας, σε ό,τι έχει να κάνει με το μέτρο, με το μέτρο και το πακέτο μέτρων, υπάρχει συγκεκριμένος μηχανισμός στον οποίο όλοι συμφωνούμε και νομίζω ότι μέσω αυτού θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο άμεσο μέλλον. Άρα, το χρόνος, πρέπει να πούμε ότι όλοι συμφωνούμε σε αυτά τα 3 χρονικά όρια τα οποία έχουν θεσμοθετηθεί. Δεν μιλάμε για ένα άδειο πακέτο μέτρων. Όλοι θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν κάποια αντικειμενικά κριτήρια για να μπορέσουμε να πληρώσουμε τις όποιες υποχρεώσεις Ελλάδος για να μπορέσει να προχωρήσει. Αυτό λοιπόν θα τύχει συζήτησης τις επόμενες εβδομάδες και φυσικά στις 24 Μαΐου. Αν σκεφτούμε που βρισκόμασταν 3-4 μήνες πριν, νομίζω ότι είμαστε πολύ πολύ μπροστά. 2 μόνο τελευταία ερωτήματα από δημοσιογράφους, παρακαλώ. Is it going to be acceptable to the IMF? And if it's not on May 24th, won't we have the original problem we've had basically underlying the Greek program for 6 years? That there's a difference of view between the IMF on the one hand and the euro area on the other about the short-term budgetary measures? The IMF Κοιτάξτε, made it quite clear το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ξεκαθάρισε ότι δεν είναι ο καλύτερος δυνατός μηχανισμός που τουλάχιστον το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα επιθυμούσε ή θα επέλεγε. Όμως υπάρχει μια γενικότερη αναγνώριση από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ότι μπορούμε να κάνουμε μόνο ό,τι είναι νομικός ισχύον. Άρα λοιπόν, σε ό,τι έχει να κάνει με την συζήτηση του Euro Working Group που θα λάβει χώρα στο άμεσο μέλλον, νομίζω ότι δεν μπορούν πολλά πράγματα να γίνουν. Όμως βεβαίως και θα ακούσουμε κάθε επιχείρημα το οποίο θα βελτιώσει τον μηχανισμό, αλλά και που ταυτοχρόνως είναι εντός των νομικών ορίων και φυσικά είναι κάτι το οποίο είναι εφικτό. Δεν μπορεί η Ελλάδα να υποσχεθεί κάτι το οποίο είναι ανέφικτο. Άρα λοιπόν,
λοιπόν, λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις δύο παραμέτρους και τους συγκεκριμένους αυτούς περιορισμούς, θυμάστε την απόφαση του Euro Working Group στο Άμστερνταμ ότι θα πρέπει να υπάρχει νομική θεσμοθέτηση εκ του προημίου και ψήφιση από το Κοινοβούλιο. Κοιτάξτε, μιλάμε πάντοτε για αξιόπιστες διαδικασίες που ακολουθεί η Ελλάδα. Υπάρχει λοιπόν μια αναγνώριση σήμερα ότι η ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί να παρέξει απαντήσεις έτσι ώστε να μπορέσει να είναι σε μια διαδικασία πλήρης δέσμευσης αναφορικά με τις όποιες υποχρεώσεις έχει. Είναι κάτι το οποίο προσωπικά το πιστεύω. In terms of if we go overboard on them in the fiscal targets, they're going to be cut across the board, including pensions and salaries, because I understand you have excluded a certain category of people and. Okay, let me first say that. Επιτρέψτε μου να αναφέρω ότι αποτελεί πεποίθηση της ελληνικής κυβερνήσεως και των τριών ευρωπαϊκών θεσμών ότι χρειάζεται ο συγκεκριμένος μηχανισμός. Αυτό είναι, νομίζω, πολύ σημαντικό και ξεκάθαρο. Επίσης, πιστεύουμε και θεωρούμε ότι τα αποτελέσματα του Απριλίου της Eurostat επιβεβαιώνει κάτι τέτοιο. Άρα, λοιπόν, είμαστε στην θέση να πούμε ότι είμαστε πολύ κοντά στην πλήρωση του στόχου του 3,5% του πλεονάσματος και των αντίστοιχων στόχων που υποτεθεί για το 2017. Άρα, λοιπόν, αυτό παρέχει με επιπλέον αξιοπιστία στη χώρα μας σε σχέση με το παρελθόν. Επιτρέψτε να πω ότι θα υπάρξει μια διαδικασία μέσω της οποίας θα υπάρξουν μειώσεις αναφορικά με τις δαπάνες σε όλα τα επίπεδα. Θα υπάρχει μια φυσικά λίστα αποκλεισμού αναφορικά με μειώσεις δαπανών σε συγκεκριμένους ευαίσθητους τομείς για τη χώρα. Και βεβαίως θα ακολουθήσουμε μια διαδικασία η οποία στους επόμενους 3-4 μήνες μέχρι την λήψη της αποφάσεως τον Οκτώβριο, όταν και υποβάλουμε στο Κοινοβούλιο το προσχέδιο του προϋπολογισμού, να υπάρξει η ακριβής σύνθεση των προϋποθέσεων για να μπορέσουμε να θέσουμε σε εφαρμή το πρόγραμμα. Όπως όμως αυτός ο μηχανισμός μπορεί και να μην είναι καν απαραίτητος μέχρι τότε. Ξαναλέω, είμαστε ικανοποιημένοι, είμαστε βέβαιοι και νομίζω το είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ακόμα και χωρίς αυτό το μηχανισμό υπάρχει πεποίθηση ότι η Ελλάδα θα μπορέσει να πληρώσει τους στόχους των επόμενων χρόνων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Λοιπόν, ακούσαμε και τον κύριο Τσακαλώτο, ο οποίος μίλησε κυρίως για τον μηχανισμό.